Τα φλάς των φωτογράφων αστράφτουν όπου και αν βρεθούν η δούκισσα του Κέμπριτζ Κέιτ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Βίλιαμ. Η τέταρτη ημέρα για το πριγκιπικό ζεύγος στην Αυστραλία ξεκίνησε με την επίσκεψή τους στην αεροπορική βάση του Μπρισμπέιν. Συναντήθηκαν με τις οικογένειες των αξιωματούχων της βάσης και δέχτηκαν δώρα για τον 8 μηνών πρίγκιπα Τζόρτζ. Οι δυο τους δεν δίστασαν μάλιστα να καθίσουν στο πιλωτήριο ενός μαχητικού F-18 Super Hornet. Λίγο αργότερα η Κέιτ φύτεψε δέντρο στον κήπο της βάσης, ενώ συναντήθηκαν και με οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Oh. Το πριγκιπικό ζεύγος δεν θα μπορούσε να μην χαιρετήσει και τους εκατοντάδες Αυστραλούς που συγκεντρώθηκαν για να τους δουν από κοντά και να τους φωτογραφήσουν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, μιλώντας στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, κάλεσε να μπει φρένο στα εξοπλιστικά προγράμματα ανά την Ιφίλιο και στη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Παρουσιάζοντας ένα βιβλίο με τίτλο «Δράσεις για τον αφοπλισμό, 10 πράγματα που μπορείτε να κάνετε», ο βετεράνος ηθοποιός ζήτησε από τους νέους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνουν οι νέοι ηγέτες της αλλαγής. I just want to tell you, you guys hold an enormous power. You have a power to make changes and to make this world a better place to live in. So this book is a call for action to create a world where people of goodwill and instruments of peace prevail over weapons of war. Ο 69χρονος ηθοποιός είναι πρέσβης υπέρ της ειρήνης του ΟΗΕ από το 1998 και ένθερμος υποστηριχτής της εκστρατείας για τον παγκόσμιο αφοπλισμό. Ο πρωταγωνιστής των ταινιών, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Πειρατές της Καραϊβικής, Ορλάντο Μπλουμ, ταξίδεψε μέχρι την Ιορδανία, αυτή τη φορά όμως με την ιδιότητα του πρεσβευτή καλής θελήσεως της UNICEF. Ο διάσημος ηθοποιός επισκέφθηκε ένα σχολείο σύρων προσφύγων στον καταβλισμό Ζαατάρι και εξήγησε στα παιδιά τη σημασία της εκπαίδευσης και της μόρφωσης. Education in my mind, it's like a key. It's like a key to unlock life, for real growth. They have dreams and aspirations just like any other child, but of course the chances of them actually coming out of school. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς που φιλοξενεί πάνω από 100.000 Σύρους πρόσφυγες.